Σε θέσεις μάχης βρίσκονται για μία ακόμη φορά οι εκπαιδευτικοί, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας να έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών» κάθε άλλο παρά επιτελεί αυτό που δηλώνει στον τίτλο, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, η οποία εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της με σειρά ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται και καλεί τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται στις επάλξεις. Μία από τις αντιδράσεις αφορούν την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου με τις εγκρίσεις των προγραμμάτων να γίνονται εντός του σχολείου και όχι από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την Ελμένα σημειώνει πως με τον τρόπο αυτό μετατίθεται η ευθύνη στους εκπαιδευτικούς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Μάρκος Μεγύρ. Διαφωνούμε ουσιαστικά σε τρεις πυλώνες σε αυτό το νομοσχέδιο. Πρώτο πυλώνα είναι που έχει σχέση με την αυτονομία. Με πρόσχημα την αυτονομία και την ευελιξία των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση και τις εναλλακτικές μορφές, δημιουργείται το πιλωτικό, το πολλαπλό βιβλίο, όπου θεωρούμε ότι θα κατηγοριοποιήσει τους μαθητές σε καλούς, κακούς και μέτριους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία μάθηση για τους μαθητές. Η ενιαία μάθηση σημαίνει ενιαίο βιβλίο, ενιαία εκπαιδευτικά προγράμματα που θα είναι υπό την ευθύνη του Υπουργείου και όχι από την ευθύνη των σχολείων, έτσι, ούτως ώστε να πέφτει το βάρος και η ευθύνη στους εκπαιδευτικούς. Εμείς συμφωνούμε με το πολλαπλό βιβλίο μόνο που θα είναι συνοδευτικό για την εκπαιδευτική διαδικασία. Για πρώτη φορά πάλι θεσμοθετούνται η τοποθέτηση των ιδιωτών στα σχολεία. Δηλαδή δημιουργείται η επιχειρηματικότητα των σχολείων, δηλαδή να μπορούν να αξιοποιήσουν τις σχολικές αίθουσες, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και να μπουν για πρώτη φορά ιδιώτες χορηγοί με δωρεές, χορηγίες και άλλες μορφές μέσα στα δημόσια σχολεία. Είναι μία μορφή την οποία προσβλέπει και ο ΣΕΒ και ο ΟΣΑ με αποτέλεσμα να κατηγοριοποιούνται τα σχολεία, γιατί όπως ξέρουμε λίγοι είναι οι χορηγοί και ουσιαστικά οι γονείς θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Κατηγοριοποιούνται τα σχολεία σε καλά και φτωχά και τέτοια, με αποτέλεσμα να έχουμε κλείσιμο σχολείων και ό,τι αυτό συνεπάγεται και στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, που θεωρεί όπως ο ΟΣΑ ότι πρέπει να γυρίσουν τα σχολεία στους δήμους, όπως έχει εκφραστεί από παλιότερα, στους υπερχρεωμένους δήμους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρομερά προβλήματα. Ένα άλλο μέτρο με το οποίο διαφωνούμε είναι ότι η αντεστραμμένη μάθηση, δηλαδή ουσιαστικά το Υπουργείο αμφισβητεί την διαζώσης διδασκαλία. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το μέτρο που θεωρεί το Υπουργείο και ίσως εμείς πιστεύουμε ότι το κάνει για να μειώσει και τους διορισμούς και τους αναπληρωτές κτλ. Ένας δεύτερος πυλώνας είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που είναι συνέχεια της αξιολόγησης της σχολικής μονάδος. Οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 90% και πλέον έχουν διαφωνήσει με αυτή την αξιολόγηση της σχολικής μονάδος και έρχεται τώρα η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ένα μέτρο όπου θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί σε δύο δόσεις, θα έχουν ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο, με τετραβάθμια βαθμολογία κτλ. Επίσης και για τους μαθητές αυτό το νομοσχέδιο έχει αξιολόγηση με γραπτά δοκίμια στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, μια ελληνική πίζα όπως την ονομάζουν, που ουσιαστικά θα βγάλει από την γενική εκπαίδευση μαθητές και θα τους στρέψει προς την κατάρτιση και τη μαθητεία. Γι' αυτό και ξέρουμε ότι έχει θεσμοθετήσει τις διετής σχολές κατάρτισης της ΣΕΚ σε προηγούμενα νομοσχέδια. Με το νομοσχέδιο εισάγεται ακόμη η αξιολόγηση και ιδιαίτερα η αρνητική αξιολόγηση, με την οποία επιχειρείται να παρεμποδιστεί η συνδικαλιστική δράση σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, ενώ προωθείται η διπλή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τόσο από τον σύμβουλο όσο και από τον διευθυντή του σχολείου. Μάλιστα, η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων σημειώνει πως με το νομοσχέδιο δίνονται υπερεξουσίες στον διευθυντή, υποβαθμίζοντας τις συλλογικές διαδικασίες και τους συλλόγους διδασκόντων. Εάν το Υπουργείο ήθελε να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία,
φρόντιζε να κάνει, να καλύψει τα 50.000 κενά, να κάνει καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή, να έχουμε καλύτερα σχολεία από πλευράς κτηρίων, κτηριακή υποδομή, και ξέρετε, έχουμε αναδείξει και στα Γιάννενα τα κτηριακά προβλήματα και όχι κοντέινερς κτλ. Και αν ήθελε να βελτιώσει τους εκπαιδευτικούς, να τους επιμορφώσει, θα έπρεπε να ακολουθήσει αυτό που χρόνια λέμε εμείς σαν εκπαιδευτικοί, την ετήσια επιμόρφωση πάνω στις νέες παιδαγωγικές μεθόδους και στις μεθόδους τις σύγχρονες σε κάθε ειδικότητα. Δεν το κάνει αυτό, και παρά μόνο με την αξιολόγηση θεωρεί ότι υπεύθυνη για την, για την κακή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η εκπαιδευτική. Ένα άλλο σημείο τριβής είναι ο τρίτος πυλώνας που λέμε, είναι σε σχέση με τα στελέχη, την διαδικασία των στελεχών. Ουσιαστικά το Υπουργείο δημιουργεί ένα στελεχικό δυναμικό μετά την, έξω από τη, μέσα στη διοίκηση, με επόπτες εκπαίδευσης, περιφερειακούς, στις δευτεροβάθμιες κτλ. Και ένα συμβούλιο, και τους συμβούλους εκπαίδευσης, τους πρώην σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι είναι ένα, αντί να βοηθάνε την εκπαιδευτική διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς, είναι ένα αξιολογικό, σκληρό αξιολογικό αυταρχικό όργανο που θα υποπτεύει την διαδικασία της αξιολόγησης και όλη την εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών μειώνεται σε σχέση με τον Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος αποκτά υπερεξουσίες σε σχέση με τα προηγούμενα. Μπορεί να ορίζει χωρίς κριτήρια τον υποδιευθυντή, τον μέντορα στο σχολείο, τον συντονιστή σχολείου, πράγματα μονοπρόσωπα συμβούλια, τα οποία ποτέ δεν υπήρχαν. Επίσης, θα μπορεί να κάνει γραπτή επίπληξη σε εκπαιδευτικό, δηλαδή μονοπρόσωπο όργανο. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Μετά θα μπορεί να επεμβαίνει υποχρεωτικά στους εκπαιδευτικούς, να τους ορίζει ομάδες, με αποτέλεσμα να τους βαθμολογεί σε μη ικανοποιητικούς, όπου τους οδηγεί πλέον σε έξτρα επιμόρφωση.